Στην Καβάλα βρέθηκε και πιο συγκεκριμένα στο ΤΕΙ ο Αμερικανός πρόξενος Θεσσαλονίκη Ρόμπερτ Σάντερς. Ο πρόξενος είχε σύντομη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Νάσο Μητρόπουλο σε καλό κλίμα όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων η συνεργασία του ΤΕΙ με το Αμερικανικό Προξενείο στην Θεσσαλονίκη, κυρίως σε εκπαιδευτικά θέματα. Μάλιστα, το προξενείο θα χρηματοδοτήσει καθηγήτρια εξειδικευμένη σε Business English, ειδική εκμάθηση αγγλικών σε φοιτητές δηλαδή, που θα τους χρησιμεύσουν στην πορεία τους στην αγορά εργασίας. Η καθηγήτρια Ντόροθι Ζέμακ, η οποία από τις 15 Οκτωβρίου έχει αναλάβει τη διδασκαλία σωστής χρήσης της αγγλικής γλώσσας στον τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και γενικότερα στον τομέα της επαγγελματικής ενασχόλησης σε 50 προπτυχιακούς φοιτητές μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, όταν και θα αναχωρήσει για τους επόμενους σταθμούς της, που θα είναι η Κοζάνη, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Σπάρτη και η Αθήνα, έχοντας σειρά επαφών και διαλέξεων με καθηγητές αγγλικής. Η κυρία Ζέμακ, στη διάρκεια της παραμονής της στην Καβάλα, προβλέπεται να συναντηθεί και με καθηγητές αγγλικών σε σχολεία της πόλης. Μιλάω λίγο ελληνικά, αλλά είναι μια δύσκολη γλώσσα για μένα. Αλλά μια χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ στο Καβάλα μια άλλη φορά. Η συνεργασία σας με το ΤΕΙ πώς είναι, πώς σας υποδέχτηκε, κύριος Μητρόπουλος? Η συνεργασία μας με το ΤΕΙ είναι φανταστική. Ήρθα για πρώτη φορά 2 χρόνια πριν, μόλις είχα φτάσει στη Θεσσαλονίκη και συνεργαζόμαστε σε κάποια προγράμματα και στόχος μας είναι να κάνουμε περισσότερα ακόμη στα επόμενα 2 χρόνια. Είναι ειλικρινά μια εξαιρετική σχέση ανάμεσά μας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Σάντερς. Η κυρία Ζέμεκ είναι η κυρία που συγκεκριμένη που έχουμε, η οποία κάνει business English. Μιλώντας για το project που τρέχει, η κυρία Ζέμακ δήλωσε πως οι μαθητές έχουν ένα καλό επίπεδο αγγλικών, αλλά είναι περισσότερο συνηθισμένοι στο να γράφουν και να διαβάζουν. Γι' αυτό εμείς δουλεύουμε στο listening, να ακούνε δηλαδή, και στο speaking, να μιλάνε σωστά αγγλικά. Να μπορούν να συζητάνε, να διαφωνούν, να συμφωνούν συζητώντας, ώστε να φτάσουν όλα τα μέρη της αγγλομάθειάς τους στο ίδιο επίπεδο. Η κυρία Ζέμεκ έχει έρθει εδώ πέρα με χρήματα της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Είναι λοιπόν μια προσφορά της εργασίας που έχουμε με τις ΗΠΑ και θεωρούμε ότι πέρσι, πριν 2 χρόνια, έχει έρθει ο κύριος Χάρης, ο οποίος έχει δώσει όμως μια διάλεξη. Και φέτος είναι η κυρία Ζέμεκ για περισσότερο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν θέλουμε να ευχαριστήσουμε και από αυτή την προσπάθεια την Αμερικάνικη Πρεσβεία για αυτή την προσφορά που μας κάνει.